να πάμε στο στρατή Λιμνιό που ταξίδεψε στα Χανιά, κύριε Σφακιανά, και μου είπατε ότι είναι ο τόπος σας. Βέβαια, είναι ο τόπος μου. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, υπομονή. Στρατή μου. Τα συλληπιτήρια όλων μας βεβαίως στην οικογένεια της Εμμανουέλας Έμας Καριωτάκη, της 21χρονης φοιτήτριας, η οποία δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι με έναν τρόπο μαζί μας. Από πάρα πολύ νωρίς συνέλευσε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου, στο χωριό Νεροκούρου Χανίων, στον τόπο καταγωγής της, προκειμένου το πλήθος αυτό να της πει το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες βεβαίως οι γονείς της Έμας όλων μας, όπως μου είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της, ο κύριος Μπάμπης, και βεβαίως ήταν πολύ βαρύ το κλίμα, γιατί φανταστείτε και κάνετε εικόνα τον πατέρα, ο οποίος εκ των συνθήκων αναγκάζεται να αποχαιρετιστεί με το παιδί του και να σηκώσει αυτό στο φέρετρο και να το οδηγήσει στο τελευταίο τόπο της κατοικίας του. Ένα κορίτσι που με την γενναιόδορη απόφαση την οποία είχε πάρει σε ανύποπτο χρόνο να γίνει δότρια οργάνων ζωής και μια απόφαση την οποία συνυπέγραψαν και οι γονείς της, χάρισε, όπως λέει ο πατέρας της, με συγχωρείτε, είναι λίγο ταλαιπωρημένος λίγο ο λαιμός μου, χάρισε οξυγόνο και μια διάθεση για ζωή σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι για το οποίο περηφανεύεται ο ίδιος και που έχουν το χαρακτηριστικό. Να ακούσετε, είναι εδώ. Είσαι στρατή μου, να κρύψεις το συναίσθημά σου, είναι ανθρώπινο. Πόσο μάλλον όταν έχετε ανταλλάξει μηνύματα αρχικά με αυτούς τους γονείς. Βλέπω τον τρόπο που τους αγκαλιάζει. Επειδή είσαι της αγκαλιάς άνθρωπος. Το βλέπω, στρατή μου, αλλά μη λες κάτι άλλο για να κρύψεις το συναίσθημά σου. Δεν πειράζει. Ναι. Θα το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Δεν είναι όλα ρεπορτάζ. Κάποια πράγματα είναι αλήθειες ζωής, τελείως διαφορετικές. Έχεις συναντήσει από κοντά, έχεις δει την τραγωδία αυτών των ανθρώπων εκεί, με πόση αξιοπρέπεια σας αγκάλιασαν όλους τους δημοσιογράφους εκεί. Το τμήμα κτηνιατρικής είδα της κοπέλας που έστειλε στεφάνι. Βλέπω όλο τον κόσμο, βλέπω αυτή την περηφάνεια στα μάτια των γονιών για το κορίτσι τους, που τουλάχιστον σε αυτό το ίστατο χαίρε μπόρεσε να προσφέρει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας, στρατή. Και έτσι να σε απαλλάξω λίγο, να δούμε τι σου είπε ο δάσκαλος και ο ιερέας και αμέσως μετά να έρθουμε σε σένα. Παρακαλώ. Είναι το τελευταίο αντίο σε ένα 21χρονο πλάσμα, στην αίμα όλων μας. Με έναν τρόπο έχει γίνει αίμα όλων μας. Ένα παιδί το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς. Ναι, από μικρή βέβαια. Ζουν τα πρώτα χρόνια οι γονείς τους εδώ στην Ανωρία, είχαν το σπίτι τους. Ένα αγαπητό παιδί από μικρή, χαρούμενη, ζωντανή, με ζωντάνια μέσα της. Εδώ έχουμε βαφτίσει και την αδελφή της, την Κωνσταντίνα. Οι γονείς, βέβαια, καλοί άνθρωποι. Ο Μπάμπης, ένας εξαιρετικός πατέρας άνθρωπος, ο οποίος δούλευε και στο μηχανολογικό, η μητέρα της. Πολύ ευγενική, πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την οικογένειά της, αλλά όμως στο τέλος οι γονείς έδειξαν και αυτοί το μεγαλείο τους, την αγάπη τους, πέρα από την αγαπημένη τους κόρη και στον κόσμο, προσφέροντας τα όργανά της. Καλό παράδεισο να είναι στην αγκαλιά του Θεού, στη γωνιά των αγγέλων. Τι θυμάστε πολύ έντονα από την Έμα? Λοιπόν, καταρχήν είναι μια πολύ βαριά μέρα για τα Χανιά αυτή τη στιγμή. Για μένα θα εξακολουθήσει να ζει. Και θα εξακολουθήσει να ζει γιατί από τη στιγμή που δωρήθηκαν τα όργανά της και η καρδιά της χτυπάει ήδη μέσα στο σώμα μιας άλλης γυναίκας και αυτή η καρδιά θα κρατήσει ζωντανή στη μνήμη όλων και θα είναι μια παραμυθία, μια παρηγοριά έστω και για τους γονείς της σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Το παιδί αυτό ήταν ένα χαρισματικό πλάσμα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο σχολείο μας, πάντα με το χαμόγελο. Αυτή η καρδιά πραγματικά αγαπούσε τους πάντες. Πάντα ήταν κοντά στους αδύνατους και μέσα σε αυτό το κομμάτι του άρεσαν τα ζώα. Επειδή θεωρούσε ότι τα ζώα είναι αδύναμα απέναντι στον άνθρωπο. Μου έλεγε λοιπόν κάποτε, θυμάμαι, κύριε Γιάννη,
θα μεγαλώσω και θα ασχοληθώ με τα ζώα. Θα γίνω γιατρός των ζώων. Έτσι ακριβώς. Αυτή την κουβέντα δεν την ξεχάσω ποτέ. Ήταν τότε περίπου στην τρίτη ή τετάρτη δημοτικού. Είμαι περήφανος που το κατάφερε αυτό, γιατί έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Ο δάσκαλος και ο παπάς του χωριού, κύριε Σόμπολε, λένε πάντα την αλήθεια. Πάμε στο Στρατή Λιμνιό. Στρατή μου, λίγο προσπάθησα να... Δώρο ζωής, λοιπόν. Δώρο ζωής για αρκετούς ανθρώπους με τα όργανα της 21χρονης Έμας, μεταξύ των οποίων η 50 χρόνων γυναίκα, η γλυκιά μου, η κυρία Μαρούλα, η οποία έχει κάθε λόγο από χθες να χαμογελά. Στο πλευρό της βεβαίως ο σύζυγός της, ο κύριος Θόδωρος Γεωργίτσης, ο σύζυγος της μεταμοσχευμένης πλέον κυρίας Μαρούλας, μια γυναίκα που έχει ένα παιδί, 25 χρόνων το καμάρι τους, και πατέρας και γιος όπως και η ίδια τραβούσαν ένα Γολγοθά για περισσότερο από 10 χρόνια. Και ακούστε τον τρόπο με τον οποίο είναι τα τραγικά παιχνίδια της μοίρας, κυριολεκτός αυτό που λέω. Μια ζωή έφευγε και με μια απόφαση χαριζόταν ζωή σε κάποια άλλη γυναίκα, η οποία πάλευε για να ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. 10 χρόνια και ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό το οποίο της άλλαξε τη ζωή και έχει κάθε λόγο να στέλνει και δημόσια μέσα από την εκπομπή μας. Ευχαριστώ στην Έμα όλων μας. Εγώ να πω συλληπιτήρια στους γονείς της Έμας και να κρατήσουν γερά. Παρακαλώ. Πώς είναι η σύζυγος μετά από αυτήν την εξέλιξη με την μεταμόσχευση? Όλα καλά πήγανε, όλα καλά πήγαν. Καλά είναι η σύζυγος, γιατί μας είπαν καλά, ευχάριστα νέα, ότι θα πάει καλά. Νομίζω ότι περίμενε αρκετά χρόνια η σύζυγος για μόσχευμα. 10 χρόνια ακριβώς περιμέναμε. Τα συναισθήματα είναι για μας λύτρωση. Τι να σας πω παραπάνω. Εγώ είμαι συγκινημένος, είμαι πολύ συγκινημένος και εγώ και ο γιος μου. Ήθελα να συλληπιθέσω την οικογένεια του κοριτσιού, τους γονείς. Χάσανε ένα αγγελούδι, έκαναν μεγάλο κουράγιο που δόρισαν τα όργανα τους, του κοριτσιού τους, και θα σωθούν τις 4 οικογένειες που λένε 5. Έχετε ένα παιδί μόνο? Ένα αγόρι, εγώ 25 χρονών. Είναι καλό παιδί. Η σύζυγος είναι 50 χρονών. Αυτή την ώρα είναι στο νοσοκομείο. Στη 15 μέρες μέσα στο θάλαμο. Εμείς γύρισαμε στο σπίτι μας τώρα, δεν αφήνουν κανένα μας στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Η γυναίκα συνήλθε, μας παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε. Προηγούμενος μιλήσαμε με τη γυναίκα μου. Πολύ καλά είναι. Και όλα καλά πήγανε. Το νεφρό που έκαναν τόσα χρόνια, πήγαιναν και εργόμασταν 10 χρόνια. Ήμασταν ευχαριστημένοι. Πολλοί την πρόσεχαν. Χάρηκαν πάρα πολύ και όλοι εκεί μέσα που την αγκάλιασαν χθες. Μόλις ήρθε η ώρα να κάνει την αιμοκάθαρση. Είμαστε χαρούμενοι πολύ που έγινε αυτή, βρέθηκε αυτή η στιγμή και έκανε γυναίκα μεταμόσχευση. Από 40 χρονών άρρωστησε. Μεγάλη ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ταλαιπωρία. 3 φορές την εβδομάδα. Την πηγαίνω να κάνει νεφρό 3 φορές την εβδομάδα στο Ιπποκράτειο. Είναι η στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και κυριολεκτικά όλα έρχονται τα πάνω κάτω. Λες και ήταν όλα συστημένα. Εγώ δεν περίμενα, η αλήθεια. Με το που πήγαμε εκεί, την αγκάλιασαν. Άντε, λέει, τι σε περιμένουμε. Και κατευθείαν εισαγωγή, κατευθείαν τα πάντα. Κάναμε την εγχείρηση. Η εγχείρηση τέτοια ώρα, 7 και 10 ξεκίνησε. Κράτησε μέχρι τις 12.30 ώρα, 5.30 ώρες. Οι γονείς του κοριτσιού μεγάλη θυσία κάνανε. Χάσανε το παιδί τους και δόρισαν τα όργανα τους και σώσανε, σου λέω, 4 οικογένειες. Χίλια ευχαριστώ. Οι ανθρώποι, από αυτό ήταν το μεγαλύτερο, δεν μπορώ να πω τίποτα από αυτό. Το ευχαριστώ είναι το τελευταίο. Χίλια ευχαριστώ στους γονείς που δόρισαν του παιδιού τους τα όργανα και σώσανε τους υπόλοιπους. Κάτι ήθελες να πεις, Κατερίνα, πριν πάω στον κύριο Σόμπολο? Ζήνα, με αφορμή το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολο ρεπορτάζ και θέμα, και επειδή είναι και οι μέρες αγάπης, θέλω να πω μια συγχωρεμένη φράση του πατέρα μου. Υπάρχουν άγγελοι εξ ουρανού, παιδάκι μου έλεγε, και άγγελοι επί γης. Έρχονται για λίγο, κάνουν το θαύμα και ξαναφεύγουν. Ο Στρατής με ενημερώνουν ότι έχει δίπλα τη μανούλα της Έμας. Στρατή, θα σου δώσω κατευθείαν το λόγο, ειλικρινά. Εγώ μόνο τα βαθιά μου συλληπιτήρια. Και λοιπόν, να... Θα σου δώσω για να ακούς και εσύ, Κέλλη μου γλυκιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην οικογένεια. Έχουμε όλοι συγκινηθεί. Είναι λογικό. Είναι αυτές οι αγκαλιές που μοιράζεστε με αυτή την καρδιά.
Και είναι αυτό το λευκό περιστέρι, αυτός ο φωτεινός ήλιος που είναι ανάμεσά μας, που μπορεί να έφυγε, αλλά είναι ανάμεσά μας και είναι ένα δώρο και ένα θαύμα από μόνη της, Κέλλη μου γλυκιά, που έχεις επιστρατεύσει 7 φορές περισσότερο από τις δυνάμεις που είχες μέσα σου για να το βγάλεις αυτό. Δεν ήξερα ότι είχα τόσες πολλές δυνάμεις, πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Κέλλη μου, αγαπημένη. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει εδώ για την αίμα όλων μας. Το μήνυμα είναι ότι κανένα άλλο παιδί να μην πάει έτσι άδικα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί το παιδί μου πήγε άδικα και δεν πρέπει να πάει κανένα άλλο παιδί έτσι. Κανένα άλλο παιδί. Ζήνα μου, σε ακούει, γιατί τίποτα, έχει... Τίποτα, εγώ δεν θέλω καθόλου να πω, να την ταλαιπωρήσω σε κάτι. Ξέρω πώς νιώθει αυτή τη στιγμή. Απλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, γιατί με αυτά τα οποία κάνατε και εσύ και ο σύζυγός σου, μας διδάξατε εμάς πράγματα. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το λιγότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και μια αγκαλιά. Πραγματικά, πραγματικά. Δε, αλήθεια, αλήθεια. Ναι, κύριε Σοβολέ, αλήθεια, υποκλίνομαι. Θα ήθελα να σηκωθώ να κάνω την υπόκληση. Δηλαδή, πραγματικά το νιώθω. Εγώ το ίδιο. Δηλαδή, την άφησαν, την εγκατέλειψαν εγώ σήμερα το πρωί και η συνοδηγός. Αν την απειλούσε, αν την έκανε οτιδήποτε, εγώ θα καθόμουν εκεί, θα στείλω τα πόδια και θα του έλεγα «Πού πας ρε, πού πας, πού την αφήνεις εδώ». Και δεν είναι μόνο αυτό. Της κλέψαν και τα 1.500 ευρώ που τα επιβεβαίωσε ο κύριος Ρουσόπουλος χθες, ο δικηγόρος κύριε Σόμπολε. Πραγματικά, τι είμαστε. Τι είμαστε. Και βλέπεις από την άλλη πλευρά αυτούς τους γονείς που βρίσκουν τη δύναμη να υποδεχτούν όλα τα συνεργεία. Να μας ευχαριστήσουν που είμαστε εκεί. Εμείς πήραμε άδεια για να είμαστε εκεί χτες. Ασύλληπτο είναι. Και μας είπαν οι άνθρωποι, ελάτε, είναι χαρά μας να είστε δίπλα μας. Να σας νιώθουμε ότι σε αυτό το τελευταίο αντίο στο παιδί μας είστε κι εσείς. Κύριε Σόμπολε. Εγώ γενικά για τα τροχαία δυστυχήματα θέλω να πω δύο λόγια μόνο. Γιατί σκοτωνόμαστε στους δρόμους κάθε μέρα. Τρία πράγματα πρέπει να προσέχουμε οι οδηγοί και οι πεζοί. Πρώτον, ταχύτητα, υπερβολική ταχύτητα. Δεύτερον, παραβίαση κόκκινου. Τρίτον, αλκοόλ, μέθη. Αυτά τα τρία. Τώρα προστέθηκε και ένα άλλο στα δυστυχήματα που σκοτωνόμαστε κάθε μέρα. Και σας το λέω εγώ, που έχω καλύψει, έχω δει πολλές χιλιάδες τροχαίων δυστυχημάτων και έχω ασχοληθεί στους δρόμους που τρέχαμε 41 χρόνια. Λοιπόν, το τέταρτο που προστέθηκε τώρα είναι το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό, προσέξετε, δεν χρειάζεται να στέλνουμε μηνύματα ενώ οδηγούμε. Και σκοτωνόμαστε. Κύριε και εμείς οι ίδιοι κάτι, και σκοτώνουμε αυτό και κόσμο. Είναι για τον τρόπο που μπορείς να φτάσεις σε ένα τροχαίο. Η γαϊδουριά όμως είναι στο μεγάλωμα του καθένα μας. Εγκαταλείπεις ένα κοριτσάκι ενώ μπορείς να το σώσεις. Και αν δεν το σώσεις, ήσουν εκεί. Τι, να γλιτώσει ένα αυτόφορο. Τι. Είναι εγκληματικό αυτό. Βέβαια. Αυτό είναι το εγκληματικό. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει μια κακιά στιγμή ενώ παίρνει το τιμόνι. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σόμπολος, θέλει προσοχή. Αλλά αυτό η συμπεριφορά την οποία επέδειξε ο 26χρονος, αλλά και η 19χρονη, 26χρονος βέβαια έχει προφυλακιστεί ήδη, αλλά και η 19χρονη είναι εγκληματική. Είναι εγκληματική. Δεν μπορείς να το διανοηθείς αυτό το πράγμα. Ότι βλέπεις ότι συμμετέχεις ενεργά σε ένα τροχαίο ατύχημα, να βλέπεις ένα κοριτσάκι κάτω και μεγαλύτερος να ήταν και ηλικιωμένος να ήταν, οποιοσδήποτε να ήταν και να σηκώνεσαι, να φεύγεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν μπορεί λοιπόν να εξηγηθεί. Είναι το... Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το τρομερό, δηλαδή, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε αγάπα των πλησίων σου, συμπεριφέρεις σου σωστά. Για όνομα του Θεού,